Ρωτήσω κάτι. Αυτή την εβδομάδα θα υπάρχει προτινόμενος? Όχι. Τους το είπε επειδή έγινε η ελληνοτουρκική μάχη. Είπε ότι αυτή την εβδομάδα θα την περάσει χαλαρά και δεν θα έχουμε διαδικασία ψηφοφορίας, αποχώρηση και όλα αυτά. Δεν είμαι ανθρωποφάγαλα, τι θέλω την αποχώρηση. Σταμάτα βρε. Ανεβαίνει το ενδιαφέρον, έτσι κορυφώνεται. Ναι, ναι, ναι. Τώρα δεν ξέρω, κερδίσαν μια εβδομάδα με αυτό. Δεν ξέρω, προφανώς τους έβγαινε έτσι καλύτερα στο να το πάνε παρακάτω. Προφανώς. Προφανώς κάτι τέτοιο γινότανε. Πάντως ο Βασάλος ήταν ο τυχερός της βραδιάς. Δεν ξέρω αν ζήλεψε ο Σπαλιάρας. Γιατί μετά τον είπε ότι είσαι χταπόδι, δηλαδή ότι χτυπάς παντού. Δεν την ήξερα αυτή την έκφραση. Που σημαίνει ότι όντως παίζει με τη Βαλαβάνη και του προέκυψε και η κοπέλα από την Τουρκία. Ποιος παίζει με τη Βαλαβάνη? Ο Βασάλος. Ο Κωνσταντίνος Βασάλος. Δες και θα καταλάβεις. Ναι. Ο Σπαλιάρας τα είπε όλα. Πάντως η Τουρκάλα με λίγο που τον είδα τον κατάλαβε. Και εγώ για ντροπαλόπαιδη τον έχω. Ναι, τον είναι. Είχε κοκκινήσει εντωμεταξύ. Εγώ είδα και την Ευρυδίκη λίγο. Ότι... Μαγκώθηκε λίγο. Μαγκώθηκε λίγο. Ζήλεψε λιγάκι. Και το τζατζίκι. Ναι. Και αυτό το φλερτ που υπήρξε μετά τον τζατζίκι, ακολούθησε ένα λουλουδάκι, δύο λογάκια. Ένα φιλάκι. Και ο Βασάλος δεν ήταν ότι δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον. Εγώ είδα το μάτι του, έπαιξε με την τροπή και τη, πόσο συναισθαλμένος είναι. Με τη συστολή του, ναι. Ναι, γιατί είναι ένα μαζεμένο παιδί, μ' αρέσει αυτό. Επίσης μ' αρέσει που μιλάει πια πιο ανοιχτά, ρε παιδί μου. Ναι, είμαι οχταπόδιας, οπλοκάμιας, παίζω και στην Ελλάδα, παίζω και στην Τουρκία. Είναι καλό. Και ο Ρώσος Παλιάρας. Απορώ πως αντέχουν ακόμα, Ελένη. Τι τώρα, έκανε εγώ που το, πάλι. Που το στηρίζω το Γιάννη και το ξέρεις και υποκλίνομαι. Δεν κερδίζει αγώνισμα. Δεν σταύρωσε παιχνίδι χθες και τσαντίστηκε κιόλας και αφού τελείωσε το αγώνισμα πήγε στον πάγκο και άρχισε να πετάει μπουκάλια τέτοια. Τους τσάντισε λίγο. Ο Σπαλιάρας πέταξε μπουκάλια. Ξεσπάθωσε ο Γιάννης. Και χαμένος και πετάω και μπουκάλια κάτω. Δηλαδή κάνει 5 γκάφες στο κάθε αγώνισμα. Έτσι τη μία πίσω από την άλλη. Τι μου δεν γίνεται αυτά δύο φορές. Μία με τον ένα. Την μπάλα στο διάολο πήγε. Εγώ θα σας δώσω, παιδιά. Την ώρα που είπε ο Σπαλιάρας δεν με θέλει καθόλου σήμερα, γέλασαν όλοι οι οπερατέρ. Ναι, βρε, Ελένη, μα αφού έπρεπε να πει δεν με θέλει καθόλου τρεις μήνες. Ο γιος του ανέμου που έχασε ένα αγώνισμα. Δηλαδή και σήμερα τους ακούω να λένε σεβόμαστε την ηλικία του. Δηλαδή φτάσαμε σε τέτοια σημεία. Γιατί είναι ο μεγαλύτερος από όλους εκεί τώρα πλέον στους μαχητές και σέβονται την ηλικία του και δεν του τη λένε γιατί έχουν τρελαθεί. Ναι, αλλά είναι από τους λίγους που έχει κερδίσει τον κόσμο να τα λέμε κι αυτά. Ναι, άλλο τον κόσμο, αλλά όταν οι άλλοι πεινάνε και θέλουν να κερδίσουν εκεί, δεν θα παίξουν για να κερδίσουν. Τους εκνευρίζει ο Γιάννης πια σαν παρουσία, Ελένη.